Και πάλι, παιδιά, η ώρα των απορριών. Νομίζω ότι πρέπει να σας είναι αγαπητή αυτή η ώρα των απορριών, επειδή τρόπον την εγγίζει τα ενδιαφέροντά σας, αφού είναι από δικές σας απορίες και συνεπώς θα πρέπει να την αγαπάτε αυτή την ώρα. Μια απορία λέει τα εξής. Πώς μπορούμε να νικήσουμε μια ζήλια ανάμεσα στους φίλους μας ή τα αδέλφια μας? Ο λόγος, βλέπετε, περί ζήλιας. Ναι, η ζηλοτυπία, ζήλια, ζηλοτυπία ή φθόνος, το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο είναι, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή, νοσηρή κατάσταση της ψυχής. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Πολλές φορές τον ζηλιάριν άνθρωπο, μάλιστα μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, να τον αντιμετωπίζουμε κάπως χαϊδεμένα. Αντί δηλαδή να θεραπεύσουμε τη ζηλοτυπία, την καλλιεργούμε ή τουλάχιστον τη συντηρούμε. Αν δεν την καλλιεργούμε, τη συντηρούμε. Δηλαδή λέμε, να, ζήλεψε ο αδελφός σου ή η αδελφή σου, άντε να δώσω, να χαϊδέψω κατά τον αδελφό σου, την αδελφή σου, να του δώσω το ίδιο που έδωσα σε σένα κάτι και ούτω καθεξής. Μα τον τρόπο αυτόν όμως δεν θεραπεύουμε την αρρώστια, απλώς τη συντηρούμε και πιθανώς μάλιστα και να την καλλιεργούμε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα ψυχικό πάθος, από τα πιο φοβερά πάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλα μπορεί να είναι αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε την ζήλια ή τον θόνο σε μια κάποια προσέγγιση, για να μπορέσουμε, αν δεν την έχουμε, ποτέ να την αποκτήσουμε. Εάν την έχουμε, να τη θεραπεύσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ο φθόνος του Κάιν εφώνευσε τον Άβελ, και ότι αυτός ο φόνος ανέτρεψε θεμελιώδη γεγονότα μέσα στην ανθρωπίνη ιστορία. Θεμελιώδη, το ξαναλέγω. Δεν είναι βέβαια της ώρας να σας πω τι ανέτρεψε αυτός ο φόνος του Άβελ, αλλά και τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, τον κατεδίκασαν από φθόνο και τον σταύρωσαν από φθόνο. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι διαφθόνων παρέδωκαν, δηλαδή στο θάνατο παρέδωκαν αυτόν. Εάν λοιπόν ο φθόνος έφτασε να σκοτώσει στην πρώτη πλευρά έναν άνθρωπο και στη δεύτερη όψη ένα Θεό, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, αντιλαμβάνεστε από αυτό και μόνο πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι ο φθόνος. Πατέρας του φθόνου είναι ο διάβολος, όπως και πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Γιατί είδε την ευτυχία των πρωτοπλάστων εις των παράδεισων, εφθόνησε την ευτυχία τους, πεσμένος πια εκείνος, και θέλησε αυτό που θέλει ο κάθε φθονερός, να φέρει τον άλλον στο δικό του επίπεδο και αν είναι δυνατόν και πιο κάτω. Εγώ είμαι άρρωστος, εσύ είσαι υγιής, είσαι υγιής, θα σε κολλήσω αρρώστια, έτσι, έτσι, να είσαι όπως είμαι και εγώ. Φοβερό πράγμα, αντί να προστατεύσω με τον άλλον. Και ούτω καθεξής, για να αντιληφθείτε ότι τι είναι ο φθόνος. Ο φθόνος γεννά την οργή, και η οργή είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Οργή δε σημαίνει παρατεταμένος θυμός, και είναι, σας είπα, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η οργή, όχι ο θυμός, η οργή είναι ο παρατεταμένος θυμός. Αλλά το υπόβαθρο, ο κινητής της οργής,
Όχι πάντα, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές είναι οφθόνος. Θυμώνομαι και οργιζόμαστε με τον άλλον μόνο και μόνο διότι τον ζηλεύουμε. Ο φθόνερος άνθρωπος αυτοβασανίζεται και αυτοτιμωρείται. Δεν έχουμε ανάγκη να τον τιμωρήσουμε, τιμωρείται μόνος του. Διότι εσωτερικά σακατεύεται, σαν να έχει φωτιά ή σκουλίκια, σαν να έχει τη γένα του πυρός μέσα στην ψυχή του. Και βασανίζεται και βασανίζεται και δεν μπορεί να ησυχάσει μόνο και μόνο διότι φθονεί. Γνώρισμα του φθόνου, μπορεί να ερωτήσετε, έχω άραγε το πάθος του φθόνου? Γνώρισμα του φθόνου, παιδιά, είναι η λύπη. Αν δηλαδή κανείς λυπηθεί για την επιτυχία του άλλου ή την προκοπή του άλλου, έχει φθόνο. Όπως έχουμε κάτι τεστ που δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα στην ιατρική, έτσι ακριβώς και αυτό μας αποκαλύπτει η παρουσία λύπης, ότι έχουμε φθόνο. Είδα τον άλλον που πέτυχε στις εξετάσεις του, είδα τον άλλον να έρχεται πρώτος, είδα τον άλλον να παίρνει κάποιο βραβείο, να του πέφτει το πρώτο λαχείο, ο πρώτος αριθμός, είδα τον άλλον ό,τι έχει πετύχει. Και αμέσως μαραίνομαι, λυπούμαι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να κρυφτούν. Κρύβονται με ένα προσποιητό χαμόγελο και λένε τα συγχαρητήριά μου εντελώς προσποιητά. Από μέσα τους φθονούν. Όταν όμως κανείς δεν λυπηθεί, τότε δεν έχει φθόνο, είναι απειλαγμένος από τον φθόνο. Βέβαια πολλοί άνθρωποι δεν έχουν φθόνο και άλλοι έχουν λίγο, αλλά και άλλοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο φθόνο μέχρι να σου κάνουν κακό, να σε καταστρέψουν. Ύστερα αυτό που λέμε βασκανία, βασκανία, βασκένο, βασκανία. Τι σημά σε βάσκανε, λέει στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, τι αληθεία μη ενέχεστε. Αυτό που λέμε βασκανία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βλάβη μέσω των δαιμόνων για την επιτυχία του άλλου, την ομορφιά του, τον πλούτο του, την επιτυχία του. Μπαίνει λοιπόν για να κάνει ζημιά από τα φθονερά μάτια του φθονερού ανθρώπου και από τον διάβολο που είναι ο πατέρας του φθόνου, για να επιφέρει ο διάβολος το κακό στον ευτυχούντα. Και ο Θεός το επιτρέπει αυτό να γίνει, γιατί μπορεί να ρωτήσετε, ο Θεός προστατεύει? Πότε? Όταν εκείνος ο οποίος ευτυχεί υπερηφανεύεται. Μόλις υπερηφανευθεί, τότε επιτρέπει, τον αφήνει ο Θεός, τον εγκαταλείπει. Και τότε πιάνουν, η λέξη εντός εισαγωγικών, πιάνουν όλα τα κακά, και το μάτι και τα μάγια και τα ό,τι είναι. Πότε? Κατά παραχώρηση, όταν η ψυχή αυτή ευτυχούσε και εκαυχάτω, αλαζονευόνταν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, εάν ευτυχούμε ή αν έχουμε προκοπή, πρώτα πρώτα να το κρύπτουμε αυτό από τα βάσκανα μάτια των ανθρώπων που φθονούν, και δεύτερον από τα βάσκανα μάτια του διαβόλου. Πώς? Με την προστασία του Θεού. Πώς? Με το να μην υπερηφανευτούμε. Γι' αυτό και ο διάβολος λέγεται μισόκαλος. Θα πει αυτός που μισεί ό,τι ωραίο, ό,τι καλόν. Όπως και ο φθονερός είναι μισόκαλος. Ο φθονερός άνθρωπος δεν γίνεται ποτέ συνεργάτης. Και αν γίνει, θα μποϊκοτάρει το έργο της συνεργασίας. Αν μάλιστα ξέρει ότι από τη συνεργασία θα έβγαινε μία φήμη για τον άλλον, τότε μποϊκοτάρει την εργασία για να μην φημιστεί ο άλλος και έτσι να μείνει χαμηλά, γιατί έτσι τον θέλει ο φθονερός.
Ξέρετε ότι στον φθόνο δεν υπάρχει η λογική. Όπως γενικά στην αμαρτία υπάρχει ο παραλογισμός. Και στον φθόνο υπάρχει ο παραλογισμός. Γιατί δεν συνεργάζεσαι? Δεν υπάρχει λογική απάντησης. Υπάρχει αυτό το έτσι. Έτσι. Έτσι θέλω. Έτσι. Αλλά το έτσι δεν είναι απόδειξης. Δεν είναι κατοχύρωσης. Γι' αυτό βλέπετε ότι πράγματι ο φθονερός δεν μπορεί να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους. Ο φθονερός διαβάλλει, συκοφαντεί, καταστρέφει, ακόμη και φωνεύει. Μπορεί να φτάσει και στον φόνο ο φθονερός άνθρωπος. Ο φθονερός οικοθενοείται, δεν αγαπά. Αφού καταστρέφει, αφού συκοφαντεί, δεν αγαπά. Η αγάπη έχει εξοριστεί από την ψυχή του, όπως και η αγάπη στους δαίμονες. Οι δαίμονες δεν αγαπούν και ο φθονερός δεν αγαπά, μένει μόνος του. Εκείνος ο οποίος δεν αγαπά απομονούται κοινωνικά και ψυχολογικά, απομονούται, μένει μόνος του. Είναι φοβερό. Και επιτείνεται αυτή η κατάσταση του φθόνου. Επιτείνεται, τρέφεται και μεγαλώνει και γίνεται χειρότερη. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία του, τόσο περισσότερο κλείνεται στον εαυτό του και γίνεται αντικοινωνικός και παθαίνει μια ψυχολογική άρρωστη κατάσταση. Δεν θέλει να δει κανέναν και αρχίζει να μισεί. Ξέρετε, άλλο φθόνος και άλλο μίσος. Αλλά ο φθόνος οδηγεί και στο μίσος. Ο φθονερός είναι μιμητής των δαιμόνων, γιατί και αυτοί φθονούν. Και αν παραμένει στον φθόνο του, με το χρόνο μεταβάλλεται σε δαίμονα. Η λέξη δαίμον τη βάζω εδώ εισαγωγικών. Μην πάει το μυαλό σας ότι θα βγάλει κέρατα, ε? Ναι, και όχι βεβαίως ότι οι δαίμονες έχουν κέρατα. Είναι πνεύματα. Επιτρέπει όμως ο Θεός πολλές φορές να παρουσιάζονται στα μάτια των ανθρώπων ή των Αγίων με μία δυσμορφία ή με μορφή ζώων, μόνο και μόνο για να γίνει αντιληπτή η παρουσία του δαίμονος. Ο φθονερός δεν μπορεί να μετανοήσει, ή τουλάχιστον εύκολα δεν μπορεί να μετανοήσει. Αν έχει σταθεροποιηθεί, παγιωθεί μέσα του ο φθόνος, θα πεθάνει έτσι, παιδιά. Δεν θα μετανοήσει. Πάντα θα φθονεί. Και ο φθόνος δυστυχώς είναι διάσπαρτος στους ανθρώπους. Όχι βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φθονούν, που πραγματικά χαίρονται για τη χαρά του αλουνού. Αλλά εν τούτης, σας το είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν πολλοί φθονεροί, αλλά σε μία, θα λέγαμε, κλιμάκωση ποιότητος και βαθμού. Και ο λαός αυτήν την κατάσταση που την βλέπει σε πολλούς ανθρώπους, δηλαδή των φθόνων, λέει μια παροιμία. Σίγουρα την ξέρετε. Αν ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι ήταν κολλητική η ζήλια, όπως είναι κολλητική η ψώρα, τότε οπωσδήποτε όλη η πόλη θα γέμιζε από την ψώρα που λέγεται ζήλια. Ευτυχώς όμως που δεν είναι κολλητική. Ο καθένας δυστυχώς ετοιμάζει τον εαυτό του για να είναι ή να μην είναι φθονερός άνθρωπος. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς πρέπει να κατανοήσουμε το πάθος. Δηλαδή να καταλάβουμε τι σημαίνει πάθος. Διότι μόνο αν το δει κανείς κατάφασα το πάθος, που γίνεται και γελίος, διότι ο φθονερός, ξέρετε, πολλές φορές αποκαλύπτεται. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Θα δείτε η γειτόνισσα, ο γείτονας να σου κάνει ολόκληρο θέατρο, ολόκληρη παράσταση, και λες τώρα γιατί μου μιλάει έτσι, τι έπαθε ο άνθρωπος αυτός? Βέβαια θα βρει κάποια δικαιολογία, γιατί πρέπει να έχει μια δικαιολογία. Ουσιαστικά κάνει αυτή την παράσταση γιατί απλώς φθονεί και θέλει να σε προσβάλλει.
Και ο άλλος μένει έκπληκτος. Τι του έκανα? Τίποτα δεν του έκανες. Απλώς φθονή. Έτσι ξεσκεπάζεται και γίνεται γελίος. Αν καμιά φορά γεννηθεί μες στην ψυχή σας κάποια ζήλια έκτακτη, προσέξτε, όχι μόνο να μην φωλιάσει το πάθος, αλλά και να μην γίνετε, να μην πέστε σε γελιότητα. Γιατί ο άνθρωπος, σας είπα, γίνεται γελίος. Δεύτερον, πρέπει να συνειδητοποιήσω με την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, που εφωνεύτηκε από τον Κάιν, ή του Κάιν την ιστορία και του Ιωσήφ. Ξέρετε τα αδέλφια του Ιωσήφ που τον πώλησαν. Τον πώλησαν από φθόνο. Και μάλιστα υπήρχε και ένα στοιχείο που λιγάκι μεγάλωνε τον φθόνο, γιατί ο πατέρας δεν είχε προσέξει. Ήτανε ο προτελευταίος, ήτανε μικρός, ήτανε κάπως χαϊδεμένος, τον αγαπούσε και τον έπαιρνε κοντά του πιο συχνά από τους άλλους. Ακόμα του είχε κάνει και έναν ποικίλον χιτώνα, δηλαδή ένα χιτώνα που κόστιζε πολλά χρήματα, ήταν πολύχρωμος. Και όταν τον είδα να έρχεται και πήγαινε στα πρόβατα να του συναντήσει με εκείνον τον ποικίλο χιτώνα, δηλαδή θα λέγαμε το κόκκινο πανί στα μάτια του ταύρου, εξηρέθησε τον φθόνο των αδερφών του και είπαν: ελάτε να σκοτώσουμε αυτόν που έχει αυτό το χιτώνα και που λέει ότι θα πέσουμε οι γονείς μας και εμείς θα πέσουμε να τον προσκυνήσουμε, με εκείνα τα όνειρα που είχε δει ο Ιωσήφ και τα λοιπά. Είδατε, μόλις και γλίτωσε τον φόνο των αδελφών του, διότι, να μην λέγω την ιστορία, είναι μακρά, είδατε τι άναψε τον φθόνον. Υπάρχουν πράγματα που είναι φυτίλια για τον φθόνον. Λοιπόν, όταν θυμόμαστε την ιστορία του Κάιν, που ο Θεός τον κατηράστη, του είπε να είναι στένον και τρέμονη στην ζωή του, ποτέ να μην ησυχάσει στη ζωή του, και τι έπαθε ο Ιωσήφ, τότε αν τρομάξουμε, και πρέπει να τρομάζουμε από μερικές ιστορίες, τότε θα βάλουμε αρχή να διορθωθούμε. Τρίτον, πρέπει να προσευχόμεθα διαρκώς για εκείνους που φθονούμε. Ζήλεψα γιατί ο άλλος έχει μια επιτυχία. Στην προσευχή μου θα βάλω κανόνα και θα πω: Χριστέ μου, να του δώσεις και άλλη επιτυχία. Σε παρακαλώ, δώσ' του και άλλη επιτυχία. Αλλά ταυτόχρονα όμως να προσευχηθεί κανείς και για τον εαυτό του στον Θεό, να απαλλαγεί από το φοβερό αυτό πάθος που λέγεται φθόνος, που λέγεται ζήλια. Εγώ σας το εύχομαι. Αυτή ήταν μια απορία.